πάρα πολλές επισκέψεις από ίσως τα κορυφαία τεχνολογικά ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Imperial College έχει έρθει 4 φορές. Το Πανεπιστήμιο στον Νταντή της Σκωτίας έχει έρθει 1 φορά. Το Πολυτεχνείο της Αθήνας, που για μένα είναι κορυφαίο ίδρυμα, έτσι, παρόλο που είναι ελληνικό, ήμουν και εκεί, οπότε μπορώ να το πενέψω λίγο. Έχει έρθει 4 φορές, δηλαδή έρχονται έδρες με ανάλογο ενδιαφέρον, δηλαδή ήρθε η έδρα της γεφυροποιίας, ήρθε η έδρα των σιδηρών κατασκευών, έρχονται γεωτέχνες, έχουν γίνει επισκέψεις πάρα πολλές. Και γιατί έρχονται, γιατί είναι μια κατασκευή η οποία, όπως είπα πριν, είναι μοναδική στο είδος της, τουλάχιστον στην Ελλάδα, με κάποια επιφύλαξη θα μπορούσα να πω και στην Ευρώπη, και έχει και πολύ μεγάλες δυσκολίες κατασκευής. Δηλαδή τα ρίσκα και οι μελέτες, οι συνοδές που έπρεπε να γίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ήταν πάρα πολλές. Ευτυχώς, παρόλη τη δυσκολία αυτή, για να γίνει αυτό το πράγμα που βλέπετε, δεν είχαμε το παραμικρό ατύχημα. Ένα σημείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι όλοι όσοι αναμίχθηκαν είτε με τη μελέτη, είτε με την κατασκευή, είτε με την επίβλεψη, γενικότερα με την παραγωγή του έργου, ήταν Έλληνες. Δεν τρέξαμε σε ξένους μελετητές. Δεν τρέξαμε σε ξένους κατασκευαστές. Και τη μελέτη, και την κατασκευή, και την επίβλεψη την κάνανε ελληνικές εταιρείες. Το μόνο σημείο που αναμίχθηκε στην επίβλεψη ήταν από την πλευρά του Υπουργείου. Την πλευρά του Υπουργείου όμως, για την έγκριση της μελέτης, είχε τσέκερε το γραφείο Λέοναρντ στη Γερμανία. Πράγμα το οποίο όμως δεν μας αφορούσε. Κατά τα άλλα, η παραγωγή έγινε όλη από ελληνικά χέρια, τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να τα εμπιστευόμαστε, γιατί ήδη με τα έργα που έχουν εκτελεστεί έχει αποκτηθεί μια σοβαρή εμπειρία και το επίπεδο των Ελλήνων μηχανικών είναι αρκετά υψηλό.